Πτίζω με ζήτα και ωμέγα κεφαλαίο λέγεται το σχέδιο της κυβέρνησης για lifting ή και κατεδάφιση των δεκάδων ετοιμόρροπων πολυκατοικιών σε προσφυγικούς συνοικισμούς. Ζήτα και ωμέγα για τη λέξη ζω, που σημαίνει διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες, κάτι το οποίο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, ένδειξη της βούλησης της κυβέρνησης να λύσει διαχρονικά προβλήματα. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα σε λεπτομέρεια από τον Υπουργό Εσωτερικών και αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο κοστολογείται στα 130 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10 έτη. Το κράτος αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, η οποία θα συμπληρωθεί με μια πολύ μικρή συνδρομή των δικαιούχων στη βάση πάντα σχετικών κριτηρίων. Το σχέδιο βασίστηκε σε μελέτη που έγινε για 358 προσφυγικούς συνοικισμούς. Προέκυψε πως σε 70 από αυτούς υπήρχαν κάποια προβλήματα, όμως σε 43 η ανάγκη επέμβασης ήταν επίγουσα. Πρόκειται για πολυκατοικίες που η επιδιόρθωσή τους κρίνεται ασύμφορη και ως εκ τούτου θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Από αυτούς ξεκινά και η πρώτη φάση του έργου και βρίσκονται σε Παλουριώτισσα 2, Λατσά 5, Στρόβολο 11, Αγλαντζά 2, Δευτερά Χρυσοσπηλιώτισσα 2, σύνολο 22 στην επαρχία Λευκοσίας. Επαρχία Λεμεσού, Άγιος Ιωάννης 1, Άγιος Αντώνης 1, Άγιος Σπυρίδωνας 3, Λινόπετρα 4, Μακάριος ο Τρίτος 7, Ομονίας 1, σύνολο 17 στην επαρχία Λεμεσού και επαρχία Λάρνακας, Άγια Νάργυρη 3 και Άγιος Ιωάννης 1, σύνολο 4. Υπολογίζεται η υλοποίηση της πρώτης φάσης, θα έχει χρονοδιάγραμμα 2 ετών περίπου. Για την ανέγερση νέων πολυκατοικιών, το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων εντός των ίδιων των κυβερνητικών οικισμών, οι οποίοι έχουν ήδη καθοριστεί. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι κανείς από όσους μένουν στις 43 πολυκατοικίες δεν κινδυνεύει. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν νιώθουν ασφάλεια και θέλουν να μετακινηθούν, θα έχουν την ευχέρεια να εξεύρουν εναλλακτικούς τόπους διαμονής, λαμβάνοντας άμεσα το ενίκιο που δικαιούνται. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, σύμφωνα με το σχέδιο, στις περιπτώσεις που θα κρίνεται σκόπιμη κατεδάφιση, οι δικαιούχοι θα δίνουν μια μικρή συνεισφορά και θα παίρνουν μια πιο ασφαλή και βιώσιμη στέγη. Για παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρω ότι για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, η συνεισφορά των δικαιούχων θα είναι περίπου 10 με 12.000 ευρώ για να πάρουν ένα καινούριο διαμέρισμα, το οποίο αξία ανάλογα με την περιοχή εκτιμάται μεταξύ 120 και 160.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, ο δικαιούχος θα μπορεί με μια συνεισφορά που δεν θα ξεπερνά το 10% της αγοραίας αξίας του διαμερίσματος να αποκτά νέο διαμέρισμα που θα του προσφέρει μια αξιοπρεπή και κυρίως ασφαλή στέγη. Το σχέδιο δίνει επιλογές και στους ιδιώτες κατασκευαστές που θα αναλάβουν τα έργα σε προσφυγικά κτίρια. Τη Δευτέρα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Εγγύησεως θα δώσει αναλυτική πληροφόρηση γύρω από τους δικαιούχους και τα κριτήρια του σχεδίου, ενώ το κοινό θα έχει σύντομα στη διάθεσή του και τηλεφωνική γραμμή.